Οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις, λένε, είναι αυτές που μας διαμορφώνουν. Ακόμα και όταν αυτές αφήνουν μια γλυκόπικρη γεύση στη θύμησή τους. Για τη Μαρία Σβολιαντοπούλου, η νόσος του Αλτσχάιμερ την καθόρισε. Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, η Μαρία είδε τον παππού και τη γιαγιά να βυθίζονται στο πέπλο της νόσου. Αυτό εσένα σου κόστησε, σαν άτομο, σαν άνθρωπο? Πολλά. Πάρα πολλά. Αρχικά σε μένα, σαν Μαρία, μου κόστησε γιατί ήθελα να σώσω τον κόσμο. Έτσι ξεκίνησα σαν παιδάκι, όταν έζησα σε αυτό το πρόβλημα. Ήθελα να σώσω αυτούς τους ανθρώπους. Όσο δεν τα κατάφερνα, απογοητευόμουν. Και όσο έβλεπα ότι εξαφανιζόταν κάτι, το απέφευγα. Δεν θεωρείς ότι κατά κάποιο τρόπο έχεις σώσει τον κόσμο? Μακάρι να ισχύει αυτό. Πραγματικά σου το λέω. Ένας στόχος μου μέσα από την πορεία μου είναι αυτό. Όχι να σώσω. Δεν ξέρω αν θέλω να σώσω τον εαυτό μου ή τον κόσμο, αλλά θέλω να βοηθήσω. Είναι μεγάλος στόχος για μένα αυτός. Υπήρχε η ευαισθησία από τις εμπειρίες σου? Ναι. Και εκεί είναι λοιπόν που πας και το χάνεις λίγο. Γιατί γίνεσαι θύμα καμιά φορά της ευαισθησίας. Θυμάμαι πολλές φορές τον εαυτό μου, τουλάχιστον στην αρχή, στα γυρίσματα. Πολλές φορές άφηνα το σκηνοθέτη να δει το πλάνο. Γιατί εμένα αυτοί οι διάλογοι μου μοιάζανε εκεί. Και δεν μπορούσα να δεχτώ ότι μου μοιάζουν εκεί, γιατί τους έζησα. Γιατί άλλες φορές αυτό το βλέμμα ήταν οικείο. Γιατί καμιά φορά έμπαινα στη θέση του πρωταγωνιστή με μία τελειότητα. Και έλεγα πώς γίνεται αυτό. Και έλεγα Μαρία γιατί το έχει ζήσει. Και άντε να απομακρυνθώ πάλι. Η ευαισθησία τη θεωρούσα παλιά δυναμία, πλέον είναι τρομερή δύναμη. Για όλους, όχι μόνο για μένα. Αλλά είναι μέχρι να το αντιληφθείς. Τον τελευταίο καιρό η γιαγιά έχει μια ασθένεια που την κάνει να ξεχνάει, να μην θυμάται πολλά πράγματα. Τι ασθένεια είναι αυτή που έχει η γιαγιά? Θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω. Παρόλο που, όπως τόλμησε να μας πει, έχασε τις ισορροπίες, σήμερα οι αναμνήσεις αυτές, όσο σκληρές κι αν είναι, έχουν σχηματίσει το πιο γλυκό χαμόγελο στο πρόσωπό της. Ένα χαμόγελο που δεν έχει μάθει να σβήνει. Θεωρείς ότι οι δυσκολίες εσένα σε διαμόρφωσαν? Μόνο αυτό κάνανε. Στην αρχή με φόβησαν. Γενικότερα εγώ ήμουν ένα παιδί πολύ φοβισμένο. Και καμιά φορά το ακούω αυτό το παιδί, ακόμα να φοβάται μέσα μου. Με φόβησαν μέχρι να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, κάνε ένα βήμα. Και αν έρθει και άλλη δυσκολία, σταμάτα. Μη πας πίσω, σταμάτα εκεί. Μέχρι να είσαι έτοιμη να κάνεις το επόμενο. Σε διαμορφώνουν, σε αλλάζουν. Η Μαρία φοβάται το άσχημο τέλος? Ναι. Γενικότερα φοβάται το τέλος. Γιατί? Το τέλος για εμένα συνεπάγεται με το ότι κάτι πέφτει μια αυλαία, κάτι χάνεται. Ας πούμε τότε με το θάνατο των παππούδων μου ή με την ιδέα του θανάτου, είχα έντονο πανικό μέσα μου, φόβο. Για να σωθώ μέσα από αυτό, απέφευγα κάθε κατάσταση τέτοια. Δεν ήθελα να βλέπω, να νιώθω αυτό. Πλέον, σκληρά το δέχομαι. Προσπαθώ να συζητήσω, να κατανοήσω τι συμβαίνει μέσα μου και απλά να το αποδεχτώ και να προχωρήσω. Γιατί στο μυαλό μας τα έχουμε κάπως τα πράγματα δεδομένα. Εν τέλει δεν είναι. Αν γυρνούσες τώρα το χρόνο πίσω, θα υπήρχε κάποια επιλογή που έχεις κάνει την οποία ενδεχομένως δεν θα την ξαναέκανες ή δεν θα την έκανες καθόλου? Θα ήθελες να την διαγράψεις τελείως στο μυαλό σου? Πλέον δεν θα άλλαζα κάτι. Γιατί δεν θα είχαν διαμορφώσει τη Μαρία έτσι. Δεν θα μου είχαν δώσει τα απαραίτητα εφόδια για να είμαι προετοιμασμένη για πράγματα. Δεν θα είχα εμπειρίες. Και τι είναι ένας άνθρωπος χωρίς εμπειρίες? Αναμνήσεις που δεν θα μπουν ποτέ στο κουτί της λύθης. Γιατί οι αναμνήσεις της Μαρίας έχουν χρώμα γαλάζιο. Το χρώμα της ηρεμίας και της γαλήνης. Και αυτές προσπαθεί να διαφυλάτει μέσα σε αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό το σπίτι ήταν το σπίτι του παππού μου. Εδώ πέρα έζησα όλα μου τα παιδικά χρόνια. Έμαθα πως είναι να αγαπάς, να παίζεις, να χάνεις, να νιώθεις ασφαλής, αλλά και πως είναι να πονάς. Γιατί μέσα σε αυτό το σπίτι έζησα αρκετές εμπειρίες. Πόσο μάλλον μετά την νόσο που βιώσαμε όλοι μαζί. Αλλά είναι ένα από τα σημεία της ζωής μου που δεν θα ήθελα να αφήσω πίσω.
Και γι' αυτό το λόγο το διατήρησες στη ζωή σου? Νομίζω πως ναι. Αλλά πλέον έχει γεμίσει ζεστασιά, θεωρώ. Και στόχους. Ποια ήταν η σχέση σου με τους παππούδες σου, με τον παππού σου και τη γιαγιά σου? Νομίζω ότι ήταν από τις πιο βασικές σχέσεις που με διαμόρφωσαν στη ζωή μου. Με τον παππού μου ειδικά είχαμε μία σχέση έρωτα, θα έλεγα. Ήταν το πρότυπό μου, ακόμα είναι. Ήταν ένας παππούς ο οποίος τον είχα σαν τον αρχηγό της Αγέλης, θα προστάτευε τα μέλη του, αλλά γινόταν τόσο ευαίσθητος απέναντί μου. Και εκεί κρυβόταν μία μικρή μαγεία στη σχέση μας. Η γιαγιά μου ήταν ένα άλλο κομμάτι της ζωής μου, η οποία μου έμαθε πώς είναι να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους, να αγαπάω τον άνθρωπο, να δίνω ευκαιρίες, να έχω χιούμορ όσο μπορώ. Δεν είχε παραιτηθεί ποτέ. Η Μαρία παραιτείται? Η Μαρία δεν παραιτείται. Πολλές φορές θα φτάσει το σημείο να πει ως εδώ, αλλά δεν το θεωρώ ότι παραιτείται από κάτι. Οπότε, αν σου έλεγα να περιγράψεις τη Μαρία με τρεις λέξεις, πώς θα την περιέγραφες? Θα έλεγα ότι η Μαρία είναι δυνατός άνθρωπος. Είναι αγαπησιάρα. Αγαπάει τους ανθρώπους, όσο και αν δεν το δείχνει πολλές φορές, τους αγαπάει. Και είναι ένας άνθρωπος αρκετά ευέλικτος. Μπορεί να προσαρμοστεί πολύ εύκολα. Θα άλλαζες κάποια χαρακτηριστικά του εαυτού σου? Ωραία ερώτηση. Έχω αλλάξει αρκετά πράγματα του εαυτού μου, τα οποία ήταν άμυνες. Δεν ξέρω αν θα άλλαζα χαρακτηριστικά της Μαρίας. Νομίζω πως όχι πλέον. Πόσο πιο όμορφο να είσαι αυθεντικός. Είτε κάποιος μείνει δίπλα σου, είτε φύγει. Δεν έχει να κάνει. Εσύ θα μείνεις δίπλα στον εαυτό σου όμως στο τέλος της ημέρας. Πλέον που μένω με τον εαυτό μου στο τέλος της ημέρας, μετανιώνω για πολλά που έχανα με τη Μαρία. Εσωστρεφής, αλλά και κοινωνική. Άνθρωπος της παρέας, αλλά και της μοναχικότητας. Η Μαρία έχει μάθει να παίζει με τα όρια και να ισορροπεί στο σχοινί της ζωής, όπου κάπου στο τέλος την περιμένουν οι μεγάλες της αγάπες, η οικογένεια και οι φίλοι. Η οικογένεια είναι το α και το ω στη ζωή μου, γιατί εξαιτίας τους κατάφερα να πατήσω λίγο στα πόδια μου και να προχωρήσω. Είναι οι άνθρωποι που θα τους πω ότι αύριο θα πάμε στην NASA και θα κάνουμε εκεί πέρα κάτι και θα μου πούνε ωραία τι ώρα φεύγουμε. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι που θα είναι πάντα στο πλευρό μου ό,τι και να γίνει. Ακόμα και αν κάνω το χειρότερο. Είναι μια παράξενη οικογένεια, η οποία είναι για μένα η πιο όμορφη. Μια οικογένεια που την κοιτάς και λες, μοιάζει με την οικογένεια Άνταμς, αλλά είμαστε οικογένεια. Και αυτό δεν το έχω δει σε πολλά πράγματα στη ζωή μου. Οπότε το θεωρώ πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Γιατί είναι παράξενη? Γιατί ξέρεις, περάσανε δύσκολα όσον αφορά μέσα στις ασθένειες, μέσα σε πράγματα τα οποία τους δυσκόλεψαν. Αλλά πώς γίνεται με ένα μαγικό τρόπο οι δυσκολίες να σε κάνουν ένα. Και μετά από εκεί πέρα αυτό το ένα να μην διασπάται. Να είναι ένα και να προχωράει. Αυτό δεν είναι το πιο βασικό? Πώς φαντάζεσαι τη δική σου οικογένεια από τη στιγμή που έχεις τόσες ωραίες αναμνήσεις? Αυτό που θα θέλω να προσφέρω είναι ασφάλεια, είναι η αγάπη και είναι η αναφόρον αποδοχή. Δεν με νοιάζει τι είσαι, δεν με νοιάζει τι θες να γίνεις, εγώ είμαι εδώ. Ό,τι και αν γίνει και να πέσει, θα πέσουμε μαζί. Θέλω να νιώσει είτε ο συντροφός μου είτε το παιδί μου ότι ανήκει κάπου και του αρκεί. Τι είναι η φίλη για σένα? Πλέον είναι δεύτερη οικογένεια η φίλη για μένα. Είναι τα άτομα τα οποία με στηρίζουν και το θεωρώ πολύ σημαντικό να σε στηρίζει κάποιος. Είναι τα άτομα τα οποία θα είναι εκεί και χωρίς να τους πω να είναι. Που θα με ακούσουν χωρίς να μιλήσω, ας πούμε. Το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, μετά την οικογένειά μου. Με την παρέα σου να φανταστώ ότι κάνεις άπειρο χιούμορ. Αυτό μας έχει σώσει. Ξέρεις, η ζωή μου είναι πολύ αυστηρή τον τελευταίο καιρό. Είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά και πάει λέγοντας. Όλη μέρα. Εάν δεν δώσω εκεί πέρα την εκτόνωσή μου στην παρέα, και αν και η παρέα δεν είναι του ίδιου τύπου με μένα, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να επιβιώσω μετά. Το χρειάζομαι αυτό το γέλιο.
Και όσον αφορά τώρα τη δουλειά σου, έρχονται κάποια πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ετοιμάζεις κάποια πολύ ωραία πράγματα. Πες μου λίγο. Μαζί με την ομάδα των Photosapiens, μια φωτογραφική ομάδα, καλλιτεχνική ομάδα, δημιουργήσαμε το «Έχω επίγνωση». Είναι μια εκστρατεία για ό,τι έχει στιγματιστεί, για πράγματα τα οποία έχουν μείνει κρυφά από τον κόσμο και δεν υπάρχει γνώση. Αλλά αυτό το κάνουμε μέσα από την τέχνη. Για παράδειγμα, το «Έχω επίγνωση» αποτελείται αυτή τη στιγμή από τη νόσο της Αλτσχάιμερ, η οποία έχει φωτογραφική έκθεση και μια ταινία μικρού μήκους, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ντίνος Αλμπάνης, και για τις ψυχικές ασθένειες. Στην οποία αυτό το κόνσεπτ που τώρα δημιουργείται, για μένα είναι λυτρωτικό. Δεν πάει με τα κλασικά που θα δεις σε φωτογραφίες, που τις κοροϊδεύω, μαύρα μάτια, κλάμα και όλα αυτά. Πάει να δείξει ότι οι άνθρωποι με ψυχικές ασθένειες καμιά φορά είναι αόρατοι. Καμιά φορά είναι αόρατοι και από τον ίδιο του τον εαυτό. Το ότι δεν το βλέπεις εσύ δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Μη κρίνεις εύκολα, είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Αυτό πάμε να δείξουμε μέσα από αυτή την εκστρατεία. Και η ψυχολογία πώς ήρθε στη ζωή σου? Η ψυχολογία ήρθε από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όταν ξεκίνησαν οι ασθένειες στο σπίτι, γιατί είχα ακούσει από μία ψυχολόγο στο σχολείο ότι οι ψυχολόγοι βοηθάνε τους ανθρώπους. Και λέω, να το, λύθηκε το θέμα. Δηλαδή, είχα στόχο της ζωής μου να γίνω ψυχολόγος για να βοηθήσω ανθρώπους. Εν τέλει, φτάνοντας στην ηλικία των 20, αντιλαμβάνομαι ότι αυτός ο στόχος ήταν λίγο fake. Ποιον ήθελα να βοηθήσω πραγματικά? Τους ανθρώπους? Εμένα? Τη μαμά μου? Αλλά ήταν η πιο σωστή επιλογή που έκανα. Και για να κλείσουμε, θα ήθελα βασικά να μάθω μία ανάμνηση, την οποία την κρατάς πολύ καλά φυλαγμένη στο μυαλό σου και στην καρδιά σου και η οποία σε συνοδεύει σε όλες σου τις στιγμές και σε όλες σου τις πράξεις. Ανάμνηση από τι? Οποιαδήποτε εσύ θεωρείς ότι σε συνοδεύει. Okay. Μία ανάμνηση λοιπόν η οποία με συνοδεύει μέχρι τώρα και αυτή με βοήθησε να αλλάξω. Δεν ξέρω γιατί είμαι λίγο ευσυγκίνητη τώρα, αυτή είναι ο φωτισμός. Είχε να κάνει με το τι θεωρούσα ευτυχία. Όταν μεγαλώνεις λοιπόν σε μία κοινωνία που τα θέλει όλα τέλεια και σε αναγκάζει σαν πολίτης, σαν άνθρωπος, να τελειοποιείς τα πάντα για να είσαι σωστός. Είχα μπει λοιπόν μέσα σε αυτή την πλόφα σε μικρή ηλικία και θυμάμαι να έχω αριστεύσει στο σχολείο και η γιαγιά μου να είναι στα αρχικά στάδια της νόσου και να πω με χαρά, να πω ότι πήρα παιδί μου παντού 20 και να είμαι τόσο χαρούμενη γιατί είχα πάρει την αποδοχή από τον παππού, από τη μαμά, από τον μπαμπά, από τη θεία μου και πάω εκείνη τη στιγμή και την κοιτάω και της κάνω δες. Αλλά ξέρεις, ήμουν χαρούμενη ότι θα μου πει «Μπράβο, Μαριάκη». Και μου κάνει ένα Και της λέω, ξέρεις τι αγώνα έκανα γι' αυτό? Και μου λέει, παιδί μου, να σου πω κάτι. Εμένα δεν με νοιάζουν, λέει, οι βαθμοί σου. Μαριάκη, μου λέει, είσαι ευτυχισμένη. Είσαι χαρούμενη. Αυτό μου λέει, είναι αρκετό. Δεν μου με νοιάζει, μου λέει, το 20. Δεν με νοιάζει να βγω έξω και να μου πούνε ότι έχω το καλύτερο εγγόνι. Εγώ ξέρω, μου λέει, ποια είσαι. Εσύ μου λέει, ξέρεις ποια είσαι. Όλο αυτό με γέμισε θυμό. Ότι δεν έγινε αποδεκτή εκείνη τη στιγμή, αλλά αν με ρωτάς τώρα, η γιαγιά μου είχε βρει την ουσία της ζωής. Και αυτή την ουσία την κρατάς? Ναι. Γιατί δεν είναι το πάνε σε τέλειος για να είσαι ευτυχισμένος. Η τελειότητα είναι μύθος, όπως και η ευτυχία. Μπορείς να ζήσεις 2 δευτερόλεπτα και να χαμογελάσεις. Να αγκαλιάσεις κάποιον και να νιώσεις ότι εκεί είσαι. Να αγαπήσεις με όλο το είναι και να μην σκεφτείς πώς θα με πιάσει ο άλλος κορόιδο, τι θα μου κάνει, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Μπορείς για 2 δευτερόλεπτα να είσαι άνθρωπος. Αυτή είναι η φύση σου. Από τι πας να κρυφτείς. Αυτή είναι λοιπόν η ανάμνηση που τα κλείνει όλα. Πριν την συναντήσω, η Μαρία Σβολιαντοπούλη ήταν η κοπέλα που μας ταξίδεψε και συνεχίζει να μας ταξιδεύει στον κόσμο του Αλτσχάιμερ. Η Μαρία τώρα πια, μετά από αυτή τη συζήτηση, είναι μια κοπέλα, μόλις 26 χρονών,
που έχει μάθει να παλεύει με τα τέρατα, να παίρνει μαθήματα και είτε νικήσει είτε χάσει να συνεχίζει τη ζωή της με τα πολυτιμότερα αγαθά, το χαμόγελο και την αγάπη.